Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Ξέρω, έτσι που σε βλέπω νομίζω ότι πάει και το απόψινο για ακύρωση. Όχι, όχι. Εντάξει. Περνάω τέλεια μαζί σου. Και πού είσαι ακόμα? Πάμε μέσα. Ακόμα όμως εκεί λες να έχει παρέα ο Ρώσος. Μπορεί. Πάμε, μην κοιτάξει καλά σου. Περίμενε. Έλα ρε δικέ μου, επιτέλους ένας άνθρωπος, βαρέθηκα μόνος. Τι που είχες πέσει καμιά μπειρά. Γεια. Καλό στο μαράκι. Τι έγινε τώρα εδώ, είπε κανείς ότι θέλω παρέα. Λοιπόν, έλα, δρόμο. Έχετε καλύτερα πράγματα να κάνετε. Ναι, συγγνώμη, ζευγαρωμένη σπίτια τους, τα πακούρια εδώ στην αποθήκη. Όχι, δεν παίζει. Ο κολλητός μου δεν είναι καλά. Θα κάτσω να σου κάνω παρέα. Σταμάτα, σταμάτα και πες κάτι άλλο. Πώς πήγε η βαρδιά. Πώς να πάει. Εντάξει, καλύτερα από χτες, αλλά. Πολύ, πολύ ξηρασία, αδελφάκι μου. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα για μένα έτσι να. Να ξεμπακουρέψω και εγώ λίγο. Ξέρει που θα πάει, θα γίνει κι αυτό. Εσύ τώρα γιατί κάθεσαι εδώ. Είπε κανείς ότι θέλω παρέα. Έλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Άντε. Εσύ πριν λίγο είπες ότι θες παρέα. Ναι, οκ, okay, είπα ξύπα. Νιστάζω, έχω πρωινό ξύπημα αύριο. Πριν λίγο έκανε κράγια παρέα, τώρα νιστάζει και έχει πρωινό ξύπημα. Καλά. Ωραία, όπως είπα και πριν, άλλαξα γνώμη. Σας είδα ευτυχισμένους και χάρηκα. Τι θέτε. Έλα, άντε, όμως, πείτε σας. Έχετε καλύτερα πράγματα να κάνετε. Άντε, ρε παιδιά, τώρα, άντε μη με τρελαίνετε. Τρέχει? Τίποτα. Ναι, πώς το βλέπω στο ύφος. Είμαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι όλο. Νιώθω σαν να το συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε. Και νομίζω ότι η αγάπη μας έχει δυναμώσει. Το νιώθεις κι εσύ, είναι η ιδέα μου. Για να σου πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να το σκεφτώ. Λογικό είναι. Για σένα μεσολάβησαν κι άλλα πράγματα. Ενώ εγώ απλά σε περίμενα και το νιώθω με άλλη ένταση. Τουλάχιστον πες μου τι γίνεται μέσα σου. Πρέπει να ξέρω. Είμαι μόνο εγώ.
Μην πεις τίποτα. Με κάλυψες. Φίλα μου. Πόσο μ' αρέσει να είμαι μαζί σου. Εσύ. Θα μας θα κάνουμε ερώτα. Δεν σε βλέπω και πολύ χαρούμενο όμως. Μάλλον προβληματισμένο. Όχι, όχι, όχι. Μην με παρεξηγείς. Απλά το περίμενα αλλιώς. Πώς αλλιώς? Ξέρω, σαν όνειρο, κάπως, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Γιατί το λες αυτό? Φέι, άστο, είναι δικό μου πρόβλημα, ειλικρινά. Σε ήθελα πολύ και μου βγήκε σε στρες όλο αυτό. Απλά σπάζομαι που ήταν η πρώτη μας φορά και ήθελα να είναι μοναδικά. Για μένα ήταν. Και απορώ γιατί δεν το βλέπεις. Δεν σε είχα για τόσο ανασφαλή. Να είδες. Τα φαινόμενα πατούν. Αλήθεια μου λες ή με τεστάρεις? Ούτε καν, δεν θα το κάνω ποτέ. Απλά θέλω οι ερωτικές μας στιγμές να είναι πιο δυνατές. Θα το αναλύσουμε κι άλλο. Σωστά. Μια τελευταία ερώτηση μπορώ? Σας ακούω. Θα σας πειράζει αύριο να πάμε ύπνο στο κολέγιο? Καθόλου. Γιατί τέτοια μούτρα? Πρέπει να σου μιλήσω. Τι έγινε? Έχω μπλέξει χοντρά. Δηλαδή? Πέτυχα τον αναγνώστη έξω από το σπίτι μου. Και με άρχισε σε ερωτήσεις. Ο υποδιευθυντής. Τι δουλειά έχει αυτός εκεί? Άραξε. Δεν ξέρω. Περνούσε, με είδε και μετά άραξε σε ερωτήσεις. Του πέταξα εγώ κάτι δικαιολογίες ότι βοηθάω κάτι φτωχές οικογένειες, αλλά δεν ξέρω αν το έχαψα. Σιγά, αυτός νομίζει ότι είστε βραγκέτη. Αποκλείεται να υποψιάστηκε κάτι. Μου είπε να πάω στο γραφείο του να μιλήσουμε. Αλλά το ύφος του δεν μου άρεσε καθόλου. Τσάμπα ανησυχείς. Ξέρεις γιατί αγχώνεσαι? Γιατί τόσο καιρό ζεις μέσα στο ψέμα. Στο είχα πει από την αρχή, φίλε. Είναι μεγάλο το παραμύθι σου και θα σε φάει. Είχα λόγο που το έκανα και σου έχω εξηγήσει. Δεν λέω μόνο την ιστορία με τον πατέρα σου, είναι και το θέμα με τη Σάνη. Τη γουστάρεις, έτσι, είσαι ερωτευμένος μαζί της και ελπίζεις ότι κάποια μέρα θα είστε μαζί. Μπορεί να μην κάτσει όμως. Έφυλε, φτιάχνεις ιστορίες μέσα στο κεφάλι σου και μετά προσαρμόζεις όλη τη ζωή σου σε αυτές. Ωραία, και τι να κάνω? Να το δεις αλλιώς, ρε Σιμών. Μόνο σου κατασκευάζεις τους φόβους σου. Και μετά παγιδεύεσαι σε αυτούς. Είχα άλλη επιλογή. Φυσικά. Αν έλεγες την αλήθεια από την αρχή, θα σου να μια χαρά τώρα, χαλαρός. Sorry που στη λέω, αλλά είσαι φίλος μου. Δεν θέλω να σε κοροϊδεύω. Εντάξει, βασικά ήξερα ότι μου ταχώνες. Δεν σταχώνω. Σου λέω απλά να είσαι ο εαυτός σου. Είσαι ωραίος, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να αλλάξεις. Αυτό το λες εσύ. Οι υπόλοιποι όμως είδες πως μου συμπεριφέρονται. Ωραία, ας αλλάξουν αυτοί που είναι καϊδούρια. Όχι εσύ. Για όταν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα. Τα ημέρα είμαι εγώ. Να δηλώσουμε αυτό σου. Βλακίες. Ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο για σένα. Ναι, αλλά είναι αλήθεια. Έχω συναχωρήσει τους γονείς μου και στην τελική κρύβω αυτό που είμαι.
Όλοι κάνουμε τις επιλογές μας, καλές ή κακές. Και κάνουμε λάθη. Άνθρωποι είμαστε, έχω κάνει κι εγώ. Αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου την εκτίμησή μου για σένα. Οκ. Έλα. Γεια. Μόνη σου είσαι. Ναι, ο Άρης πήγε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Γιατί, του το είχαν κατασχέσει? Α, δεν μ' αρέσει αυτό το βλέμμα. Για λέγε. Έγιναν όλα? Εντελώς. Τι εντελώς, παιδάκι μου, έτσι θα με ξεπετάξεις? Είναι καλό να μου κάνεις την αδιάφορη. Άντε, πες, πώς ήτανε? Υπέροχα. Και τι τώρα τα έχετε? Κανονικά και με τον νόμο. Και πώς νιώθεις? Τυχερή που του έδωσα μια ευκαιρία. Είχα ανάγκη να είμαι με κάποιον που να με αγαπάει. Αλλού αυτά. Ξέρω να διαβάζω το πρόσωπό σου πάρα πολύ καλά. Οπότε πες μου την αλήθεια. Στην είπα. Η νύχτα ήταν μαγική. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Ναι, ωραία τα λες. Άμα τα πίστευες κιόλας θα ήταν τέλεια. Να σου πω, ξεκόλα. Αυτή η καχυποψία σου καταντάει αρρωστημένη. Ωραία, να στο θες αλλιώς τότε. Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο? Φαντάζομαι κατάλαβες με ποιον συγκρίνω τον Άρη. Δεν συγκρίνεται με κανέναν. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός, είναι τέλειος. Καλά. Πάω να πάρω την τσάντα μου. Τι, δεν θα με ευχαριστήσεις για τις ευχές μου? Ευχαριστώ. Δεν θα το προσπαθήσω ξανά. Να το ξέρεις. Μήπως το ξανασκέφτηκες και θες να μου πεις την αλήθεια? Με ρώτησες και σου απάντησα. Αν δεν καλύφθηκες, είναι δικό σου το πρόβλημα. Και να σου πω, έχεις αρχίσει να γίνεσαι κουραστική. Έτσι, ε! Ξέρεις γιατί σε πρίζω? Γιατί δεν είσαι καλά. Και μην πεις όχι, γιατί το καταλαβαίνω. Ιδέα σου είναι. Πέρασα υπέροχα χθες. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ απλώς θυμάμαι το πρόσωπό σου όταν ήσουν με τον Σταύρο. Και το συγκρίνω με αυτό που βλέπω τώρα. Θες να σου περιγράψω τη διαφορά? Όχι. Γιατί ο Σταύρος δεν υπάρχει πια για μένα. Οπότε δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Είναι. Δεν προλαβαίνω να πάρω κανένα καφέ. Ωραία παρέα κάνουμε οι δυο σας. Να κανονίσουμε να βγούμε κανένα βράδυ, ε? Αλλά εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Σχολιαστεί αυτό το χεράκι, χεράκι. Δεν με πειράζει να μάθω για τη σχέση μας. Τι λόγο έχουμε να το κρύβουμε? Άλλωστε. Πάω μέσα. Πήγαινε. Θα το πούμε μετά. Τι έγινε, την έριξες και αυτή πάει? Ναι. Αλλά λέω να μην το συνεχίσω το άθλημα, θα σταματήσω εδώ. Δεν φαντάζεσαι πόσο κολλάμε, Αντά. Μιλάμε, πήγα χθες σπίτι της, παίζει να ήταν από τις πιο ωραίες νύχτες της ζωής. Ναι, καλά όλα αυτά, αλλά έχουμε και πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε, όπως αυτό που εκτύπωσες για τις πάνω του έφερες. Εννοείται. Να το δω.